Κύριε Ρελάτα, καλημέρα. Με το Καλημέρα. νησί έχουμε συνδεθεί, με την Κεφαλονιά, έτσι. Καλημέρα σας από Κεφαλονιά. Καλημέρα, καλημέρα στο Ιωάννη. Δυστυχώς ή ευτυχώς προλάβαμε να φύγουμε πριν τις πυρκαγιές. Ναι. Θα έλεγα βέβαια δυστυχώς, αλλά το λέω και λίγο ηρωνικά. Έχετε εμπειρία εσείς τώρα πάνω στο πράσινο, που πια δεν είναι πράσινο, όπως το είπες πριν, είναι σταχτή. Έχει μαυρίσει πραγματικά η εικόνα και ο χάρτης. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω το εξής. Παίρνοντας πάσα, θα έλεγα, και από αυτό που είπατε για την εστία, έχω παρατηρήσει το εξής, ότι όλες οι παρεμβάσεις, είτε ειδικών είτε συγγνώμη, πολιτικών. Κύριε Ρελάτε, συγγνώμη σας διακόπτω έτσι προώρα. Είμαστε εν λίγη Μπελέτσι. Βλέπουμε το ελικόπτερο το οποίο είναι έτοιμο να κάνει ανεφοδιασμό. Παίρνει από εκεί νερό για να επιχειρήσει στις κοντινές περιοχές. Γιατί υπάρχουν και σημεία στην Αττική τα οποία λέμε ότι είναι καλύτερα και δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, δεν υπάρχουν εστίες. Έτσι, δεν υπάρχουν μόνιμες εστίες σε Βαρυπόμπη, Μαλακάς, Άγιο Στέφανο, Αφίδηδες, Ιπποκράτειο, Πολιτεία. Υπάρχει όμως ο φόβος των αναζωπηρώσεων που έχει γίνει η λέξη καραμέλα των ημερών. Γιατί σε τέτοιο βαθμό νομίζω και εσείς που έχετε εμπειρία αναζωπηρώσεις δεν έχουμε δει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ο Ηλίας ο Κούκος είναι εκεί. Αν μας ακούει ο συνάδελφος, θα μας δώσει λίγο και την περιγραφή. Σε λίγο λοιπόν, μας ενημερώνουν από το control. Θα μας τη δώσει την περιγραφή, αν και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπουμε το ελικόπτερο που παίρνει το νερό. Κύριε Ρελάτε, πάμε. Έλεγα ότι με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές, διαπιστώνω πρώτον ότι οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις που έγιναν, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα τηλεοπτικά, αφορούν κυρίως και εστιάζουν τις παρεμβάσεις ή και την πολιτική κριτική απλά και μόνο στο σήμερα. Και είναι βέβαια φυσικό κατά μία έννοια, δηλαδή τη στιγμή που είναι σε έξαρση μια καταστροφή, να εστιάζουμε βέβαια σε αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι με αφορμή την καταστροφή, ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν. Τα οποία συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν είναι και διαχρονικά, θα έλεγα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που καίγονται δάση, αν και είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που καίγονται τόσο πολλά. Αν λοιπόν το ζυγίσουμε αυτό, γιατί ακούμε τρία πράγματα ακούμε. Ή ακούμε οι ευθύνες της κυβέρνησης, ή ακούμε οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια, ή ακούμε η κλιματική κρίση και όσα φέρνει χωρίς να μας βρίσκει προετοιμασμένος. Αν όλα αυτά λοιπόν τα αθροίσουμε και βγάλουμε αποτέλεσμα, ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι ότι όταν υπάρχει εγκατάλειψη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών, και δεύτερον, όταν εστιάζουμε όντως διαχρονικά στην αντίληψη κόστους ωφέλους και στην εμπορευματοποίηση της γης, τότε τα πράγματα, νομίζω, αν το πούμε αλλιώς, αποκαλύπτεται η εικόνα. Η αποκαλύπτεται η εικόνα, ξέρετε, το θέμα δεν είναι, είδα και σήμερα σε κάποιες εφημερίδες τα δημοσιεύουν για νέα σχέδια πολιτικής προστασίας κτλ. Σαφέστατα υπάρχει πρόβλημα πολιτικής προστασίας. Αλλά δεν μπορεί το πρόβλημα, ειδικά όσον αφορά τα δάση, να μας αφορά και να περιορίζεται μόνο στη καταστολή ή στην προετοιμασία της καταστολής. Άρα, τι να κάνουμε? Τα δάση θέλουν ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία. Αυτό είναι το ένα. Και αυτό σημαίνει ότι επειδή τα δάση είναι κρατική ευθύνη, πρέπει οι κυβερνήσεις, και θα έπρεπε, να διαμορφώσουν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις από υποδομές, από ανθρώπινο δυναμικό, από μελέτες και από έργα που έχουν στόχο να προστατεύσουν και να αναβαθμίσουν τα δάση. Ναι, αλλά κάθε φορά έρχεται και μια κυβέρνηση, φέρνει ένα νομοσχέδιο περιβαλλοντικό και η μεν κυβέρνηση λέει κάθε φορά, εκάστοτε κυβέρνηση, το φέρνω για να προστατεύσω, να διασφαλίσω, να βάλω όρους, να σώσω, να κάνω αυτό που δεν έκαναν οι προηγούμενοι. Και οι προηγούμενοι, οι επόμενοι, ξέρω εγώ, ανάλογα πώς θα φέρνει η ζωή, έρχονται και λένε το νομοσχέδιο αυτό έρχεται για να μην προστατεύσει, για να δώσει δικαιώματα σε αυτούς που δεν θα έπρεπε να έχουν, για να γίνει τσιμέντο, για να. Άρα, ξέρετε και ο πολίτης, επειδή διαβάζει κάθε νομοσχέδιο σε κάθε λεπτομέρεια και ενδεχομένως δεν παρακολουθεί και την εξέλιξη με βάση το κάθε συμφωνώ, άρθρο. Αλλά βεβαίως έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο, και για να μην φανεί ότι είναι θέμα το τι λέω εγώ, ας δει κανένας ή οποιοδήποτε, ας δείξει. Και ας αποδείξει στην πράξη ότι είναι αυτά που λέει και δεν είναι αυτό που λέω εγώ, ότι μετά τις πυρκαγιές διαχρονικά, ιδιαίτερα τη δεκαετία 50, 60, 70 και μέσα του 80, δεν υπήρχε περίπτωση
σε περιπτώσεις πυρκαγιών να μην υπάρχουν μετά τις πυρκαγιές εξαιρέσεις από τις αναδασώσεις και δημιουργία οικισμών. Κύριε Ραλατό, ωραία τα λέτε αυτά. Το δεύτερο είναι τουριστικές επιχειρήσεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Σε περιοχές καμένων. Τελικά, πέρα από την όποια εκμετάλλευση που είναι σε βάρος του δάσους, θέλω να πούμε λίγο και κάποια πράγματα για την παιδεία που έχουμε. Ως άνθρωποι που θα πάμε να περάσουμε λίγες ώρες ανέμελες στο δάσος, αλλά θα αφήσουμε το σκουπιδάκι, το τενεκεδάκι, το αποτσίγαρο. Ίσως τελικά ένα συνδυασμός πολλών πραγμάτων που κάνουν τελικά ένα συσσωρευμένο πρόβλημα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι άλλο το θέμα το τι παιδεία πρέπει να υπάρχει και πρέπει όντως να υπάρχει. Αλλά για ποια παιδεία μιλάμε, όπου έχουν αντικατασταθεί οι γνώσεις από την πληροφόρηση και τις δεξιότητες. Απ' την άλλη, όμως, δεν αναιρείται το πραγματικό γεγονός. Κοιτάξτε, έχουμε ακούσει για πράσινη οικονομία, έχουμε ακούσει για κλιματική κρίση και κλιματικές αλλαγές. Και ο δάσος είναι ο μοναδικός παράγοντας που εγκλωβίζει διοξείδιο του άνθρακα και παράγει οξυγόνο. Δεν είναι λοιπόν υποκριτικό να λέει κανένας ότι εγώ είμαι υπέρ των μέτρων προστασίας της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης, όποια είναι αυτή. Και τι την ίδια στιγμή εδώ, να μην προστατεύει ολοκληρωμένα το δάσος. Επειδή όπου έχουμε δει φωτιά τα προηγούμενα χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν είδαμε, συσσαγωγικά το βάζω, επενδύσεις ή βίλα με πισίνα, χωρίς αντλία για να ρίξει το νερό άμα χρειαστεί σε καμιά φωτιά, γιατί αυτό είναι περιττό έξοδο. Βλέπουμε ή μια καλλιέργεια ή τίποτα ελιές του πολύ να αφήνονται από μόνοι τους σε σειρά και παρατεταγμένες. Και μέχρι και που φυτεύονται και ελιές μεγάλης ηλικίας πολλές φορές. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Άρα, κύριε Ραλάτα, σας ακούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να μην το ξαναδούμε όλο αυτό. Το βασικό λάθος που κάναμε και το βασικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Όσα χρήματα δίνονται για τα δάση κάθε χρόνο για την προστασία και τη διαχείρισή τους είναι ακριβώς όσα στήχησαν η κατασκευή 10 χιλιόμετρων της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης. Και μιλάμε για το 65% του χερσαίου εδάφους της Ελλάδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν ανατραπεί ουσιαστικά η πολιτική χρηματοδότηση και δεν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα και υποδομές για να γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, κάθε χρόνο θα έχουμε τα ίδια. Δεύτερο, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Ο διαχωρισμός της πρόληψης από την καταστολή είναι ένα απόδειξε την αποτυχία του και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ξαναλέω, είναι αλλιώς η διαχείριση μιας πυρκαγιάς όταν αφορά εργοστάσιο ή αν αφορά πόλη και είναι αλλιώς η πυρηδασική πυρκαγιά. Έχει διαφορετικά αλλά χαρακτηριστικά και διαφορετική ταυτότητα. Κύριε Ραλάτα, και πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση σε οργανωμένη βάση. Να μην έχουμε και στο νησί, κύριε Ραλάτα, προβλήματα, αλλά ξέρετε, δεν κοιτάμε μόνο το στενό τόπο μας, αλλά ευρύτερα τον τόπο. Ας ελπίσουμε και η συμπαράσταση σε όλους τους πληγέντες είναι δεδομένη. Όπως είναι δεδομένη και η απέτηση ότι πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα και ολοκληρωμένα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το θέμα είναι, κύριε Λασκαράντε, ότι ήταν αυτοσχεδιασμός ακόμα και η εκένωση. Δεν υπήρχαν οργανωμένα σχέδια, πολύ περισσότερο δεν υπήρχαν ασκήσεις. Και δεν θα λυθεί το θέμα, κατά τη γνώμη μου, αν επαληθευτούν και τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα, ότι η πολιτική προστασία θα αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα μέσω ΔΙΠ. Αναθέτονται σε ιδιωτικές εταιρείες μέρος του αντικειμένου της πολιτικής προστασίας, όπως προβλέπουν σε 13 περιφέρειες που θα οργανωθούν. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Ραλάτα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.